tango de amor. Κυρία Τριφύλλη, τι κάνετε? Καλά κάνω, καλά είμαι. Πώς περνάτε, τι κάνετε τώρα? Ωρα, είμαι τέλεια στο σπίτι που εγώ διάλεξα και το πήρα, με την κόρη μου που εγώ διάλεξα και την έχω, και εκείνη εμένα, με τον εγγονό μου που είναι ένας κούκλος, παιδιά. Είναι ένα πόπο. Βλέπει η Βάσια Τριφύλλη τώρα τηλεόραση? Η Βάσια Τριφύλλη δυστυχώς τώρα βλέπει μόνο τηλεόραση. Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι η Ελένη Μενεγάκη σταματάει τη συνεργασία της με το Μέγκα. Θα πρέπει τώρα εγώ να λιποθυμίσω? Το περιμένατε εσείς, ξαφνιαστήκατε? Από την Ελένη τα περιμένω όλα, έως και εμφύλιο πόλεμο να κάνει. Έχετε ακούσει για το καινούριο reality, το TV Queens? Είναι ένα reality με παρουσιάστριες, που από εκεί θα βγει η επόμενη Ελληνίδα παρουσιάστρια. Να με προτείνετε και εμένα, ρε παιδιά, γιατί δηλαδή? Εγώ προηγούμαι όλων, παντών των Ρωσιών. Στο καινούργιο αυτό, στο TV Queens, θα είναι διευθυντής της Ακαδημίας ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Πολύ χαίρομαι το φίλο μου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου από του χρόνου θα έχει 3 εκπομπές στον Αντένα. Μπράβο το μαναράκι μου. Μ' αρέσει αυτό το μαναράκι. Καλό είναι. Πάχ, είναι κι άλλο, όχι. Γρηγόρη, να αδυνατήσεις. Σου πάει πιο πολύ Βάσια Τριφύλλη, σε φιλό. Πώς σας φαίνεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου? Σας αρέσει? Μ' αρέσει ο Ανδρέας. Θα ήθελα το κανάλι να του δώσει μια δική του εκπομπή, το δικαιούται. Άμα ερχόταν κάποιος τώρα και έλεγε Βάσια Τριφύλλη, τι θες να κάνεις στην τηλεόραση, τι θα του λέγατε? Αν δεν κάνω μια εκπομπή με την Ανίτα θα πεθάνω. Ποιος είναι ο αγαπημένος παρουσιαστής της Βάσιας Τριφύλλη? Η Βάσια Τριφύλλη. Υπάρχει χώρος στην τηλεόραση για καινούργια άτομα? Υπάρχει. Για τους παλιούς δεν υπάρχει χώρος. Αυτό είναι το παράπονό μου εμένα. Έχετε ακούσει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision? Όχι. Θα το τραγουδήσεις? Θέλει να σας το βάλω? Ναι. Ωραίο είναι, σαν λαϊκό ξεκινάει. Τζιμπάνε. Δεν μ' αρέσει. Σαν άκουσμα γενικώς. Οποιανής χώρας και να ήταν, θα έλεγα εγώ, είναι αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, με συγχωρείς. Πολύ γλυκιά. Παιδιά, εντάξει, είναι πολύ μοντέρνο ήχο τώρα αυτό. Τραγουδάει ψεύτικη φωνή, δηλαδή τώρα η Μαρίνα. Να πούμε καταρχά τώρα ότι να μην παρεξηγούμε τη Βάσια Τριφύλλη. Με πολύ τσιγλή, κατά λέει όλα, με πολύ αγάπη και τον τρόπο τη. Την ξέρουμε τη Βάσια Τριφύλλη τόσα χρόνια, δεν την παρεξηγούμε. Απλά γελάμε γιατί είναι η Βάσια Τριφύλλη και τα λέμε αυτό. Δεν είναι και κακό να μην σ' αρέσει το τραγούδι. Να πει ότι δεν είναι αντίδραση του τραγούδι. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά να πω ότι ήταν πολύ πετυχημένη η ατάκα τη, γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ η Βάσια Τριφύλλη το τζιμπάνε λόγω των ψηλών φωνών. Και να πω στο σημείο αυτό. Συγγνώμη, μπρο, αλλά θα σε δώσω. Έτσι, ότι και ο Θεοκλής το πρώτο άκουσμα ήταν αρνητικό. Το δεύτερο ή την πρώτη φορά που το ακούω. Καλά, ξέρω, εκτέθηκα τηλεοπτικά. Το ξέρω. Μπορεί, αλλά είπα στην αρχή και μετά κρυφοχόρευα. Το λέω. Μπορεί η γυναίκα που το άκουσε πρώτη φορά, γι' αυτό και να ήταν αρνητική. Στο δεύτερο άκουσμα μπορεί να πει: Ω Παναγιά μου, τι τραγούδι. Εγώ νομίζω ότι με το αν τη τσιμπάνε και η Μαρίνα Σάτρη να τα ακούσει, θα γελάσει. Ναι, μωρέ. Και λέει να βάζει story, ξέρω εγώ στο Instagram, δεν ξέρω αν έχει. Και πάντω είναι από τι περιπτώσει ανθρώπου που λε, ρε παιδί μου, πώ κάποιοι κάνουν κριτική και καταλαβαίνει ότι είναι κακοπροαίρετη κριτική, κάποιοι άλλοι άνθρωποι κάνουν μια κριτική και δεν μπορείς ούτε να τους κακιώσεις, ούτε το βλέπεις κακοπροαίρετα. Η Βάσια είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους και έχει ένα παράπονο και το εκφράζει. Και σου λέει ότι δεν υπάρχει χώρος για τα παλιά έτσι πρόσωπα, όπως το είπε και εκείνη. Και είναι το παράπονο της, ότι μπορεί να ήθελε να επιστρέψει έτσι τηλεοπτικά, αλλά δεν υπάρχει χώρος τηλεόραση για πρόσωπα έτσι παλαιότερα. Εντάξει, κοίταξε. Έχουμε δει ανθρώπους να επιστρέφουν από το παρελθόν. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει ανθρώπους να επιστρέφουν από το παρελθόν. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει χώρος, αλλά μπορώ να καταλάβω το παραπονό της υπό την έννοια ότι είναι αυτό τώρα το πράγμα, να ξέρετε, είναι πολύ λεπτό. Γιατί υπάρχουν οι νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στη τηλεόραση και λένε κάτσε λίγο ρε παιδί μου, αφήστε λίγο χώρο στους νέους. Υπάρχουν όμως και οι παλαιότεροι που δεν μπορείς να τους να διαγράψεις την πορεία τους. Τη σοφία της πάνω στη δουλειά μπορείς να την αξιοποιήσεις. Δηλαδή πώς είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος που πήγε στην Κατερίνα Καινούριου και στο TV Queens. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τη δούμε σε κάποια. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει, και λέω στην Ελλάδα γιατί στην Αμερική τους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους τους θέλουν πάρα πολύ στην τηλεόραση. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένας ηλικιακός ρατσισμός και υπάρχει ένας ρατσισμός, παιδιά, με τους
νέους, δηλαδή μόνο στο ενδιάμεσο είσαι κάπως ok στη χώρα μας, δυστυχώς. Και οι νέοι μπαίνουν δύσκολα στο χώρο. Δόξα και οι Θεό. Παλιότεροι. Τέλος πάντων, δόξα δεν έχουν Θεό. Πάντα και σίγουρα έτσι. Σίγουρα θα μπορούσαν να μπουν και σε άλλες θέσεις. Ακόμα και αυτό, να βοηθήσουν και με άλλο τρόπο. Θεό, είμαι στο κέντρο. Το ηλικιακό εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.